Πώς σας βρίσκει το σπορ, σας βρίσκει ικανοποιημένους? Για μας σήμερα ήταν μια πολύ ξεχωριστή μέρα, γιατί μετά από 4 χρόνια ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεκινήσει και να πάρει ένα θετικό το αποτέλεσμα. Σίγουρα κάθε ομάδα θέλει και τους 3 βαθμούς, αλλά πιστεύω είμαστε ευχαριστημένοι σήμερα, εμείς και σήμερα. Γενικά, με την προσωπική σου απόδοση και την απόδοση της ομάδας, βάλατε αυτά που θέλατε στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, πάντα το πρώτο παιχνίδι κρύβει άγχος. Για κάποιους παίκτες μας ήταν η πρώτη τους παρουσία στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει, είναι όλα φυσιολογικά. Είναι πρώτο παιχνίδι. Βλέπουμε τα θετικά της ομάδας μας, παλέψαμε και πήραμε το βαθμό της ισοπαλίας. Τι στόχοι του Άγγελου αυτή για το Ολυμπιακό? Ο κάθε παίκτης του Ολυμπιακού, είτε μικρός είτε μεγάλος, είτε έπαιξε ξανά στην πρώτη κατηγορία είτε δεν έπαιξε, είναι διαφορετικός και θα παλέψει ο καθένας για τους γούστους του στόχους. Προσωπικά είμαι να κάνω μια καλή χρονιά και να καταφέρω με τον Ολυμπιακό να παραμείνω κατηγορή. Το κλίμα σας από την Τρία Νοχθής Μιχαήλ είναι από την περσίνη χρονιά ομάδα? Σίγουρα οι παίχτες του Ολυμπιακού είναι από πέρσι μαζί και είναι ένα θετικό στοιχείο αυτό, γιατί οι υπόλοιπες ομάδες κάθε χρόνο έρχονται 15 προσθήκες και θέλουν λίγο χρόνο για να αδέσουν μαζί, ενώ εμείς είμαστε από πέρσι μαζί και έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα. Όσον αφορά τους πιο νέους, εσείς είσαστε πιο εμπειροί, πώς το διαχειρίζεστε? Τους φέραμε πολύ κοντά, τους βοηθάμε καθημερινά, βελτιώνονται απίστευτα και πιστεύουμε θα βοηθήσει ο καθένας χωριστά. Πόσο φορά εσένα είχες κάποιον τραυματισμό? Σήμερα είχα ένα τραυματισμό, ελπίζω να μην είναι τίποτα. Θα δείξει αύριο όταν πάω στο γιατρό. Πιστεύεις ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πετύχει, αρχίζει να πάρει και μια νίκη σιγά σιγά? Εντάξει, είμαστε φιλόδοξοι. Πιστεύουμε ότι με σκληρή δουλειά θα καταφέρουμε τους στόχους μας. Ένα μήνυμα προς τον κόσμο ο οποίος δεν θα πάρει στο γιατρό για να στηρίξει ο Ολυμπιακό? Ήταν υπέροχο σήμερα ο κόσμο μας, μας βοήθησε πάρα πολύ. Δεχτήκαμε μια πίεση από τον Δόξα και ίσως και οι οπαδοί του Ολυμπιακού να μας βοήθησαν να κρατήσουμε το θετικό αποτέλεσμα. Και τέλος, επόμενο παιχνίδι κοντρά στην ΑΕΚ, κοντρά σε μια ομάδα που ήταν η αθλητισμού. Κοίτα, είναι από τις πιο καλύτερες ομάδες στην κατηγορία. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο μάτς, αλλά θα το δούμε στα ίσα και θα παλέψουμε για τους 3 πολύ δύσκολους βαθμούς.